κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι νομαρχιακοί σύμβουλοι. Συγχωρέστε με αν ξεχάσω κάποιον. Καλύπτω όλους. Όλους σας αγαπάμε και η παρουσία σας μας τιμεί ιδιαίτερα. Αποτελεί τιμή για μας, για την πόλη μας και για την εκδήλωση. Η απόψινή εκδήλωση είναι η κορυφαία εκδήλωση που γίνεται στην πόλη μας. Μια πόλη με παράδοση, με κουλτούρα, με πολιτισμό. Η φιλαρμονική μας, η οποία σαν ομπρέλα έχει, γιατί πολλοί δεν μας ξέρετε, το Σύλλογο Φιλομούσων Λαχενών, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα, και εκ μέρους αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλεσορίζω όλους απόψε σε αυτή την εκδήλωση. Η φιλαρμονική μας λοιπόν αποτελεί τον άξιο πρεσβευτή, πολιτιστικό πρεσβευτή της πόλης μας και όχι μόνο. Λέω όχι μόνο γιατί έχει μια μακραίωνη, μια μακροχρόνια στο βάθος του χρόνου προς τα πίσω ιστορία, περίπου από το 32, μέχρι σήμερα ανελιπώς, η φιλαρμονική Λαχενών προβάλλει τον πολιτισμό της πόλης μας και ευρύτερα της περιοχής μας, στο νομό μας, έξω από τα σύνορα του νομού μας και σε άλλες πόλεις. Κορυφαία στιγμή για μας και τιμή μας ήταν φέτος, όπως και πέρυσι, η παρουσία μας στο χώρο των ηρώων, των ελεύθερων πολιορκημένων, στο Μεσολόγγι, όπου εκεί τιμηθήκαμε και τιμήσαμε πραγματικά αυτόν τον καθαγιασμένο ιερό χώρο. Ο πολιτιστικός μας πρεσβευτής λοιπόν σήμερα θα μας ταξιδέψει με μαγικές νότες ποιοτικές σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Θα το απολαύσουμε όλοι. Οι απόψινοί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ούτε εγώ ο πρόεδρος. Και το όποιο χειροκρότημα εγώ θέλω να απευθύνεται στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι τα παιδιά μας, οι καλλιτέχνες που σε λίγο θα τους δούμε και ο μαέστρος μας, ο Σάκης ο Χριστόπουλος. Φέτος, για πρώτη φορά, θα έχουμε ντουέτο καλλιτεχνών, τραγουδιστών, στο μέρος που έχει τραγούδια. Γιατί το πρόγραμμα, όπως θα δείτε και το έχετε στα χέρια σας, για ενημέρωσή σας, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο που είναι το ορχιστρικό μέρος, αμιγώς μουσική, και το δεύτερο που είναι ορχήστρα συν τραγούδια με συμμετοχή των τραγουδιστών. Ανελιπώς και φέτος παρουσιάζεται και μας στηρίζει η συμπατριώτησά μας, η τραγουδίστρια, η άξια καλλιτέχνης, η Αγγελική Κουνάκη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, είναι καταξιωμένη, είναι γνωστή και το χειροκρότημά σας μαρτυρεί και επιβεβαιώνει αυτά που είπα. Επίσης, για πρώτη φορά έχουμε κοντά μας και τον Σπύρο τον Κουβαρδά από το Βαρθολομιό, ο οποίος τιμάμε την παρουσία του και θα συνεισφέρει στην απόλαυση και στη μουσική περιήγηση όλων μας απόψε, ο οποίος έχει διαπρέψει και στο Εθνικό Θέατρο και όχι μόνο. Είναι τιμή και αυτός που είναι μαζί μας. Πρέπει όμως να πω και κάτι. Αυτό που σε λίγο θα απολαύσουμε όλοι μαζί, αυτή τη μουσική περιήγηση, για αυτή τη μουσική περιήγηση έχει χυθεί πολύ υδρότας. Έχουν παλέψει, έχουν πραγματικά μου σκέψει με υδρότα τα παιδιά μας, οι καλλιτέχνες και ο μαέστρος, γιατί έχουν δέσει νότα-νότα, στίχο προς στίχο, κομμάτι προς κομμάτι, με πολύ κόπο, με επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν χάσει και από τον προσωπικό τους χρόνο. Και μια παρένθεση, όλοι είναι ερασιτέχνες, τα παιδιά της φιλαρμονικής αναφέρομαι, για να δουν και για να δείτε εσείς όλοι και εμείς μαζί αυτή τη μουσική παντεσία. Πραγματικά τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Όλοι εσείς που παρευρίσκεστε απόψε εδώ, που είναι τιμή μας, που είστε, με την παρουσία σας μας τιμάτε, ζείτε μια ιστορική στιγμή για τη φιλαρμονική. Ζείτε μια στιγμή που σε λίγο θα δείτε όταν καλέσω τα παιδιά να έρθουν εδώ στο πόντιουμ επάνω, στην ορχήστρα, θα δείτε τις καινούργιες στολές που επέκτησε η φιλαρμονική μας, στολή, εμφάνιση που είναι αντάξια της ιστορίας της μέσα στα χρόνια, αλλά κυρίως στο σήμερα που διαπρέπει. Θα δείτε ένα μέρος της στολής. Θα δείτε το θερινό τμήμα, γιατί το υπόλοιπο, το χειμερινό, το ολοκληρωμένο, θα το δείτε σε πρώτη εμφάνιση, ελπίζω, ήδη υπάρχει,
στην εθνική μας γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Κύριε Κουτσούκο, σε καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κουτσούκο, τον βουλευτή του νομού μας. Αυτά ήθελα να σας πω και θέλω να κάνω μια έκκληση. Πάντα να είστε δίπλα στη Φιλαρμονική. Πάντα να είστε δίπλα σε αυτό το μουσικό μας πρεσβευτή. Πάντα να είστε δίπλα μας, γιατί σας χρειαζόμαστε. Χρειάζεται ο τόπος μας τη Φιλαρμονική. Και εμείς χρειαζόμαστε την αγάπη σας, τη βοήθεια σας, την παρουσία σας και αυτό που δίνετε απόψε μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε εμείς τα παιδιά, οι καλλιτέχνες και ο μαέστρος μας. Γιατί πρέπει να πω και κάτι. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε τον Σάκη τον Χριστόπουλο, τον αρχιμουσικό μας, ο οποίος μας τιμά, είναι συμπολίτης μας, είναι γέννημα Θρέμα Λεχενίτης και είναι και ο δράστης, ένας από τους δράστες, τους σημαντικότερους του θετικού έργου της Φιλαρμονικής μας. Σε αυτό το σημείο, εγώ τελειώνω και θα δώσω το πόντιουμ στους πρωταγωνιστές. Πριν όμως, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή του τόπου μας, στον Δήμαρχό μας και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματικά είχαμε αμέριστη βοήθεια για να παρουσιαστεί αυτή η μαγική απόψινή βραδιά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να έρθετε στο βήμα να απευθύνετε ένα σύντομο χαιρετισμό στην απόψινή μας εκδήλωση. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω πράγματι να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το μαέστρο μας, τα παιδιά μας, που όλες αυτές τις μέρες εργάστηκαν με αγάπη, με μεράκι, για την μαγική αυτή βραδιά, τη μουσική που θα παρακολουθήσουμε απόψε. Θα είμαστε κοντά, πρέπει να είμαστε κοντά. Είναι πράγματι ο πρεσβευτής στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας, την αρμονική μας. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Και τώρα πριν καλέσω τα παιδιά θα ήθελα να με ακούσετε με προσοχή και να το σεβαστείτε όλοι αυτό. Για να απολαύσουμε αυτή τη μουσική πανδεσία χρειάζεται ησυχία και κάνω έκκληση στα μικρά παιδιά και στους γονείς να φροντίζουν να τηρούμε την ησυχία. Και επιπλέον θα παρακαλούσα τα κινητά τηλέφωνα να απενεργοποιηθούν γιατί η μουσική είναι νότα, είναι συνέχεια, είναι ιρμός. Να μην υπάρχει διακοπή. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω και τον υφυπουργό μας, τον κύριο Κοντογιάννη, που μόλις ήρθε στην εκδήλωσή μας και μας τιμάνε με την παρουσία. Καλώς ήρθατε. Θα καλούσα σε αυτό το σημείο τα παιδιά μας, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, να έρθουν εδώ στο πόντιουμ, στην ορχήστρα και να μας ταξιδέψουν να αρχίσει αυτό το μουσικό ταξίδι αμέσως με συνταξιδιώτες όλους εμάς. Καλή διασκέδαση σε όλους.
Μπαμπά, τώρα σταμάτησε. Πηγαίνετε πέρα. Πηγαίνετε πέρα. Πηγαίνετε πέρα τώρα, τώρα πηγαίνετε.
Thank you.
Συγγνώμη για μισό λεπτό, καταρχήν καλησπέρα. Ήρθε και με βρήκε τώρα στο διάλειμμα ένας πολύ καλός προσωπικός φίλος. Θα ήθελα να το καλωσορίσω και να ζητήσω ένα χειροκρότημα από εσάς. Έχουμε μάθει ελάχιστα να ξέρουμε τους δημιουργούς. Συνήθως ξέρουμε ότι αυτό το κομμάτι το λέει ο Μητροπάνος, το άλλο το λέει ο Νταλάρας. Ελάχιστα αναφέρουμε ότι το έχει γράψει ο Κάτσος, ότι έχει κάνει τη μουσική ο Λοΐζος. Είναι εδώ σήμερα ο Βασίλης ο Κονίδας. Είναι αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Αγρινίου και υπεύθυνος των αρχιμουσικών της Νοτίου Ελλάδος στο Σωματείο των Αρχιμουσικών και έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις στα δύο πρώτα κομμάτια που θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος. Βασίλη, πού είσαι? Κάτος. Ευχαριστώ πολύ.
φυλαχτώ, φυλαχτώ με τ' άγιο ξύλο, φυλαχτώ με τ' άγιο ξύλο. Πού να βρω, για να τη στείλω, φυλαχτώ με τ' άγιο ξύλο. Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει, φυλαχτώ να τη φυλάει, έτσι με αγαπάει. Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει, φυλαχτώ να τη φυλάει.
Thank you.
στέγης ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσα και πόνεσα και μάλωσα άντρες χωροκάθαρη ματιά. Ψηλά κοιτάρεις όπουλα, καρά στα κοριτσόπουλα που έχουν τα καλά σου τη φωτιά. Thank you.
Yeah.
Όμως γιατί όλοι φεύγουν. Εκ μέρους του, του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά για τη σημερινή, την απόψινή σας παρουσία που μας δώσατε χαρά και τιμή που παραβρεθήκατε σε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι σας αποζημιώσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Οι πρωταγωνιστές φυσικά, που είναι τα παιδιά, ο μαέστρος και οι καλλιτέχνες μας. Και επειδή είναι έτσι τα πράγματα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε όλους εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, με τι άλλο, με μια αγκαλιά λουλούδια. Θα καλούσα πρώτα-πρώτα τη φίλη μου την Κέλλη, την Αγγελική. Αντιπρόεδρος θα δώσει τα λουλούδια στην Κέλλη που μας μάγεψε απόψε. Θα καλούσα και τον Σπύρο τον Κουβαδά, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίστηκε και πραγματικά γι' αυτό ήταν υπέροχος να έρθει κι αυτός με μια καλή λουλούδια να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο τέλος, παρακαλούσα τον μαέστρο μας, τον αρχιμουσικό μας, την καρδιά της ορχήστρας μας, τον Σάκη τον Χριστόπουλο, να του πούμε και αυτήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γεμάτο λουλούδια, ευχαριστία. Και τέλος, από την καρδιά μας ένα ευχαριστώ, με κεφαλαία και υπογράμμιση, σε όλα τα παιδιά της ορχήστρας μας, και στο καθένα ξεχωριστά. Και χωρίς αυτά δεν θα περνούσαμε αυτό το και δεν θα κάναμε αυτό το μαγικό ταξίδι στο μουσικό. Θα ήθελα εδώ, τελειώνοντας εγώ, να δώσω το μικρόφωνο στο μαέστρο να πει και αυτός μια καλή νύχτα όπως νομίζει και όπως ξέρει. Δεν χρειάζεται να πω πάλι καλησπέρα. Όταν γίνεται μια προσπάθεια, συνήθως περιμένεις να δεις τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο. Αν κρίνω από τις κενές θέσεις που υπάρχουν, μάλλον το μήνυμα είναι καλό. Δεν είναι μόνο η καλοκαιρινή συναυλία η Φιλαρμονική, υπάρχει όλο το χρόνο κάθε μέρα να σε βλέπουμε δίπλα της πιο συχνά. Θέλω να πω τα ευχαριστώ που χρωστάω σε κάποιον, σε κάποιους μάλλον, με καμία διάθεση την προλατρεία, ειλικρινά. Τα αισθάνομαι, δεν ξέρω αν είναι κάπου εδώ ο Στράτος, ο Στέφος, που κάθε χρόνο μας κάνει υπέροχες εκτυπώσεις αφίσας και προγραμμάτων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Ψυχογιό και τους βοηθούς του που δίνει στα αυτιά σας έναν υπέροχο ήχο κάθε χρόνο. Αναφέρω αυτούς καθαρά που δούλεψαν στο δημιουργικό κομμάτι της συναυλίας, συγχωρήστε με, δεν έχω σχέση με κεφάλαια, χρήματα κτλ. Οι χρηματοδότες τους ευχαριστούν άλλοι, αυτοί που ξέρουν. Θέλω να ευχαριστήσω τα δύο παιδιά, την Αγγελική και τον Σπύρο, τον Σπύρο και την Αγγελική, που όλες αυτές τις μέρες έγιναν μέρος της οικογένειας που έχουμε φτιάξει με τα παιδιά και μας έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, περάσαμε πολύ καλά. Και τέλος, τα παιδιά. Τα παιδιά. Και πραγματικά είναι σπάνιες περιπτώσεις ένα προς ένα. Έχουν δημιουργήσει ένα φάρο πολιτισμού για τα λεχενά και όχι. Και με τις πράτους και το μεράκι τους κάθε μέρα κάνουν αυτό το φάρο όλο και πιο φωτεινό. Λοιπόν, για να μην κλείσουμε με τη γαϊδουροφωνάρα μου στα αυτιά σας, ας σας πούμε μια μουσική καληνύχτα. Θα σας παίξουμε ένα από τα πιο ερωτικά κομμάτια του Γιώργου Μουζάκη. Το θέλω κοντά σου να μείνω. Να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
Και σε πονώ.